Πού ιστορία χάθηκε αυτή. Η Ντάφη. Ναι, γιατί ήρθε το 2011, έβγαλε 3 τραγούδια με απίθανη επιτυχία, πήρε Grammy, βραβεύτηκε. Μοναδική καλλιτέχνη. Κριτικές φοβερές για τη φωνή της και ξαφνικά σιωπή. Χθες λοιπόν η ίδια η Ντάφη έβαλε ένα post στον λογαριασμό της στο ίντερνετ και είπε ότι χάθηκε όλο αυτό το καιρό γιατί προσπαθούσε να θεραπεύσει την ψυχή και το σώμα της. Την βιάσανε, την εχμαλωτήσανε για μέρες. Πότε έγινε αυτό καταρχάς? Αυτό δεν γράφει δεν πότε γράφει, έγινε, αλλά λογικά πρέπει να έγινε στις 11, 12, 13, ναι. Στις αρχές. Εκεί, γιατί μετά γράφει ότι της πήρε πάρα πολύ καιρό για να ξαναβγεί στον κόσμο. Δεν είπε πήρε πολλές λεπτομέρειες για το περιστατικό. Είπε όμως ότι θα δώσει μια συνέντευξη. Ναι, και θα δώσει μια συνέντευξη. Όπου μπορούν όλοι να ρωτήσουν ό,τι θέλουν και θα απαντήσει σε όλα. Και ότι 10 χρόνια μου πήρε για να μπορέσω σήμερα να σας γράψω αυτές τις 5 αράδες. Δηλαδή, απλά ξέρεις τι μου κάνει τρομερή εντύπωση. Γιατί τότε η Ντάφη, μιλάμε τώρα για superstar, έτσι, με προστασία, με όλα αυτά. Το πώς έχει συμβεί και το τι έχει συμβεί είναι μυστικό ακόμα. Και το πώς έχει κρατηθεί και μυστικό. Γιατί να έχει συμβεί κάτι τόσο συμπλονιστικό. Το κράτησε η ίδια από ό,τι έχουμε καταγράψει κιόλας. Από την αστυνομία, από τους δημοσιογράφους, από. Δεν ξέρω εγώ. Ναι. Ένας δημοσιογράφος γράφει ότι το ήξερε μόνο. Ναι. Και αυτό σχετικά πρόσφατα, πριν από ένα χρόνο, ενάμιση το έμαθε. Και δεν είπε τίποτα γιατί ήταν πολύ. Το θέλω της ήταν να μπορέσει μόνη της να το πει, να το ξεπεράσει. Και σε βάση και το θέλω της. Και ακόμα και μετά από τόσα χρόνια θέλει πολύ δύναμη για να βγει να το πει όλο αυτό το πράγμα. Παιδιά, είναι αυτό που περιγράφει. Είναι κάτι σαν trafficking βασικά. Δηλαδή, αυτό που έχει πάθει. Αυτό κατάλαβα και εγώ ότι ήταν κάτι σαν trafficking γιατί ναρκώθηκε, εχμαλωτήθηκε για μέρες. Το πώς κατάφερε να ξεφύγει, βιάστηκε. Δηλαδή πράγματα που κανείς δεν είχε φανταστεί. Όχι, είχε υπάρξει μια παραφιλολογία με την Ντάφη σε σχέση με το γιατί εξαφανίστηκε. Κάποιοι λέγανε παντρεύτηκε ένα Σαουδάραβα, μην ψάχνετε να τη βρείτε. Ναι, ναι, ναι. Ότι έπιασε πάρα πολλά λεφτά, ότι έχει κάποια οικογενειακά προβλήματα. Δηλαδή, γιατί ο κόσμος ψαχνόταν και ψάχνεται συνέχεια σε σχέση με την Ντάφη. Μα το έγραψε και μέσα στο post αυτό, ότι μου γράφατε όλο αυτόν τον καιρό εσείς οι θαυμαστές, που είσαι, και δεν ήξερα πραγματικά τι να σας απαντήσω. Όλα αυτά τα χρόνια δεν είχε δώσει κανένα στίγμα. Κανένα στίγμα, δηλαδή δεν έκανε δημόσια εμφανίσει. Έκανε μόνο μία δημόσια εμφάνιση, νομίζω το 2015, σε μία συναυλία αφιερωμένη για την Edith Piaf στη Νέα Υόρκη. Και από τότε ποτέ Ποτέ. Δεν ξαναέκανε. Πιστεύω τώρα ότι αυτό που έγινε σηματοδοτεί και ένα comeback της, γιατί για να μπορεί να μιλήσει τώρα. Και δεν ξέρουμε βέβαια η γυναίκα αν έχει διάθεση καν να τραγουδήσει ή να επιστρέψει στο χώρο. Όχι, γράφει και μέσα στο post της χαρακτηριστικά. Λέει ότι μου λέτε δεν θα μπορούσα να τραγουδήσω τόσο καιρό γιατί η καρδιά μου ήταν κομματιασμένη. Τώρα που η καρδιά μου θεραπεύτηκε, θα μπορέσω κι εγώ σιγά σιγά να ξαναβρεθώ δίπλα σας με μουσική. Είναι τα περίεργα παιχνίδια της μοίρας. Να είσαι στο απόγειο της καριέρας σου, να φτάσεις στο απόγειο και να σου συμβεί κάτι το οποίο συμβαίνει. Να. Το βλέπεις σε ταινίες, έτσι. Σε ταινίες. Φαντάζομαι τώρα θα, μετά το post οι λεπτομέρειες θα αρχίσουν να βγαίνουν. Βέβαια, αφού το είπε και η ίδια, θα δώσει κάποια συνέντευξη, θα δώσει και λεπτομέρειες. Μάλιστα.